Κύριε Μιχαλίτσα μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην οικία σας. Δυστυχώς, πριν 2 χρόνια είχατε μία λυπηρή συγκυρία, το ότι το παιδί είχε ένα τροχαίο, δεν έδωσαν ελπίδες οι γιατροί και εσείς κρίνατε, όπως σας είπαν και οι γιατροί, να δώσετε τα όργανα. Πώς είναι αυτό το συνέστημα? Όντως, χάσαμε το παιδί μας πριν από 2 χρόνια. Ήταν σαν κεραυνό σε νεφρία. Το τρέξαμε από εδώ, το τρέξαμε στην Κρήτη. Οι ελπίδες χάθηκαν. Από εκεί και πέρα έκανα δωρεά τα όργανα. Μου ζητήθηκε να κάνω δωρεά. Πώς ήταν όμως η πρώτη απόφαση που πήρατε? Ήτανε ναι ή όχι? Είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο, αλλά όταν σκεφτείς ότι ο δικός σου άνθρωπος, το παιδί σου, ο άντρας σου, ο αδερφός σου, δεν ξαναγυρνάει πίσω και αυτό είναι ο σωματικός θάνατος, το μόνο που μας απομένει είναι να χαρίσουμε ζωή σε ανθρώπους που μπορούν να ζήσουν. Είναι άνθρωποι πάρα πολλοί. Είναι άνθρωποι που περιμένουν χρόνια. Είναι πάρα πολύ εγωιστικό να μην δωρίζουμε τα όργανα και ειδικά στην περίπτωση του δικού μου του παιδιού ήταν τα όργανα σε άριστη κατάσταση και το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό. Και έτσι, δια μαγείας, με τη δική του συγκατάθεση, με τη συγκατάθεση του δίδυμου αδερφού του και όλων των παιδιών μου, δώρεσα τα όργανα και αυτή τη στιγμή έχω την τιμή να μιλάω και με τον λήπτη της καρδιάς του Χρήστου μου. Που πρόσφατα μάθατε ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που είχε και εκείνες όρεξη για ζωή και αυτή την πήρε μέσα από το δικό σας παιδί και καταλαβαίνω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αντέχετε να το ακούτε αυτό, αλλά χαίρομαι όμως που είναι πραγματικότητα. Ανδρέα μου, μόλις μας είπε και η μητέρα σου ότι με τον δότη της καρδιάς έχετε έρθει σε επαφή τηλεφωνική. Δεν ξέρω, θα θέλατε να έρθετε σε επαφή και από κοντά? Ναι, ο Κωνσταντίνος μας. Ο Κωνσταντίνος μας, ο οποίος είναι, δηλαδή λέω Κωνσταντίνος μας και πλέον είναι Κωνσταντίνος μας. Ζει με την καρδιά του αδερφού μου. Σας το λέω, δεν το πιστεύω ακόμα. Είναι πάρα πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματα όσο αφορά το δότη ο οποίος έχει την καρδιά του αδερφού μου και λέω ανάμεικτα γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα για να τα πούμε και λίγο ειλικρινά τα πράγματα. Αν προσπαθείς να το σκεφτείς εγωιστικά το βλέπεις αλλιώς, γιατί ο ένας έφυγε από τη ζωή, ο άλλος ζει μέσα από εκείνον που έφυγε από τη ζωή, αλλά στα 2 χρόνια αυτά, από τη στιγμή που προσπαθώ να συνειδητοποιήσω και να καταλάβω μέρα με τη μέρα ότι ο αδερφός μου σωματικά δεν μπορεί να είναι δίπλα μου και δεν θα είναι δίπλα μου και εγώ πρέπει να μάθω να ζω με αυτό. Για ποιο λόγο, εφόσον είχαμε την ευκαιρία να σώσουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να μην το κάνουμε? Ανδρέα μου, πραγματικά το λέμε και το ξαναλέμε να γίνονται και σε άλλα. Μπορεί να μην θέλουμε να συμβαίνουν αυτά τα τροχεία, τα θανατηφόρα, αλλά και το να δίνουμε τα όργανα, αλλά η συμβολή σου αυτή που λες να γίνεται πράξη και πραγματικότητα. Πραγματικά, δεν ξέρεις πώς στα φέρνει η ζωή. Εμείς ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, αλλά όσο προσπαθούμε να ερχόμαστε σε επαφή και με την πραγματικότητα, με το reality, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο Χρήστος μας έχει φύγει από τη ζωή, σωματικά δεν είναι κοντά μας, δεν θα μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι. Απλά καταλαβαίνω ότι όσο περνάν τα χρόνια, το μόνο που θα μπορούσε να είχε αλλάξει στη δική μας απόφαση και να είχαμε αλλάξει την απόφασή μας τότε θα ήταν να έχουμε χάσει ούτως ή άλλως το Χρήστο μας και να ξέρουμε ότι με τη βοήθειά μας δεν έζησαν και αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι αυτό τα λέει όλα. Εμένα είναι σαν παρηγοριά ότι ο αδερφός μου τους έσωσε αυτούς τους ανθρώπους. Η μητέρα μου έσωσε με τη σειρά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η μητέρα μου υπέγραψε αυτό το πράγμα και πραγματικά πιστεύω ότι εκείνο το παιδί είναι που της έδωσε τη δύναμη να υπογράψει για να σώσει, γιατί ήταν ένα τόσο δοτικό παιδί από την ημέρα που γεννήθηκε έως την ημέρα που πάθαμε ό,τι πάθαμε. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Χρήστος ευθύνεται
για όλη αυτή την απόφαση και τη δύναμη που έδωσε στη Μαλωμή για να υπογράψει. Θα ήθελα τις ευχές σου για το Πάσχα και την Ανάσταση. Εύχομαι αρχικά, λόγω των καταστάσεων που ζούμε, εύχομαι κουράγιο και λίγη ακόμη υπομονή σε όλο τον κόσμο εκεί έξω. Σε λίγο καιρό θα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω προς την κανονικότητα. Σίγουρα θα είμαστε λίγο πιο ευδιάθετοι, λίγο πιο έξαλλοι όταν θα βγει ο κόσμος έξω. Θέλω να καταλήξω στο ότι όλη αυτή τη χαρά να τη διαχειριστούμε λίγο πιο όμορφα, να προσέχουμε με τα μεταφορικά μας μέσα, είτε είναι μηχανάκια είτε είναι αμάξια. Στο αμάξι υπάρχει ζώνη, στο μηχανάκι υπάρχει το κράνος. Είμαστε το πιο άμεσο παράδειγμα, γιατί δεν το λέμε για απλά για να το πούμε, είμαστε το πιο άμεσο παράδειγμα για να γυρίσουμε να πούμε ότι φοράτε τα κράνη σας, φοράτε τη ζώνη σας, μην βιάζεστε για κανέναν και για τίποτα. Όλο αυτό το αποσκοπεί στο να μην χάσετε το πολυτιμότερο πράγμα που είναι η ζωή σας. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Ανδρέα, τα παραδείγματα είναι μπροστά μας. Ανδρέα μου, δεν έχω λόγια. Αυτά που είπες είναι σωστά. Θα τα ακούσουν κάποιοι. Αυτοί που ίσως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι ένα κράνος δεν σώνει ζωή, ναι, να το βάλει. Μπορούνε, ναι, να προστατέψει. Είμαστε και μια κοινωνία πάρα πολύ μικρή. Μπορούν πραγματικά και στην κυριολεκσία να έχουν να με ρωτήσουν και εμένα ακριβώς, για να τους πω με πολύ απλά και λιτά πράγματα για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό αυτό το χρόνος και αυτή η ζώνη. Ανδρέα, και αυτή η προσοχή που πρέπει να έχουμε. Ανδρέα μου, θα κλείσουμε εδώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα δύναμη πολύ. Δύναμη να δίνεις στη μαμά, στα αδέρφια σου. Πάντα. Το αρχικό μου σκοπός. Χρόνια τώρα. Να είσαι καλά, αγάπη. Γιατί μαμά φώνασε μου φωτογραφία, δεν αφήνω και θα μου στείλει μια φωτογραφία μου. Θα ξανάρθω, γιατί έφυγε. Έφυγε. Έχεις φωτογραφία από στη τρίσσα σας κάπου. Έχω. Ας σου στείλω μια και μετά. Θα σου στείλω μια φωτογραφία. Αυτό. Θα μου βγάζω το σπίτι. Αν πεταχτούμε μέχρι το φούρνο τόσο άλλο που θα πάμε σε λίγο, θα βγάλω μια φωτογραφία και θα στείλω. Ωραία. Όταν χάνονται οι ελπίδες, όταν χάνεται η γη κάτω από τα πόδια σου, όταν έρχεται η στιγμή που δεν μπορείς να αναπνεύσεις και νομίζεις ότι θα πεθάνεις, σκέφτεσαι ότι χτυπάει η καρδιά του παιδιού σου, ότι δεν πήγε άδικα, ότι ένα όντως νεαρό παιδί ζει και βασιλεύει, μου δίνει την δύναμη και το κουράγιο. Είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά όμως είναι το δώρο της ζωής, που είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους. Έτσι κι αλλιώς γεννηθήκαμε να δίνουμε αγάπη. Όπως είπαμε και στην αρχή, εκείνη τη στιγμή που σας το λέει ο γιατρός, είναι σαν να σας λέει, είναι σαν να λέτε τι μου λέει. Αλλά τώρα όμως που το κάνατε αυτό το θαύμα, καταλαβαίνετε τι ήταν αυτό που σας έλεγε ο γιατρός, να δωρήσετε τα όργανα. Να ξέρετε ότι έχω κατηγορηθεί και γι' αυτό. Σας έκριναν γι' αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Γιατί όντως είμαστε οι άνθρωποι περαστικοί, ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, είμαστε περαστικοί, αλλά είμαστε πολύ εγωιστές και δεν μπορούμε να σκεφτούμε εις βάθος. Είναι θέμα εγωισμού ή πόνου εκείνη τη στιγμή? Θα μπορούσα να πω και πόνου, αλλά όμως δορίζοντας τα όργανα του ανθρώπου σου, ζουν και βασιλεύουνε, δεν πάνε κάτω από το χώμα, δεν πάνε άδικα, δεν πάνε άρα κατάρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το μήνυμα είναι καλό να το δώσουμε και σε άλλους. Να μην συμβαίνει ποτέ αυτό το συναίσθημα σε άλλες οικογένειες. Ποτέ καμιά μητέρα στη γη, στον πλανήτη αυτό, ποτέ. Είμαι σίγουρη για αυτό που λέτε. Αλλά αφού είναι το θέλημα Θεού να συμβαίνει και αυτό, μέσα από το δικό σας μήνυμα, ας σκεφτούν κάποιοι ότι είναι σωστό να γίνεται, παρά ένα σώμα να φεύγει ολοκληρωμένο, να φεύγουν τουλάχιστον, να φεύγει το σώμα και όχι τα όργανα. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε και τις ευχές μας για καλή Ανάσταση. Ανδρέα μου, καλημέρα. Πριν λίγο μας μίλησε και η μητέρα σου για τον χαμό του αδερφού σου πριν 2 χρόνια που δυστυχώς έφυγε από τροχαίο. Εγώ δεν θα πω δυστυχώς, γιατί έφυγε μόνο το σώμα. Οι ψυχές έχουν πάει σε άλλα σώματα, που με δυσκολία όταν σας είπαν οι γιατροί να δώσετε τα όργανα, εκείνη τη στιγμή ίσως και να λέτε τώρα τι λέει αυτός.
Αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι ήδη η καρδιά χτυπάει σε έναν νέο άνθρωπο και αυτό θα ήθελα να μου πείτε πώς νιώθετε. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Είναι λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβεις τι έχεις κάνει στο μετέπειτα όμως. Δηλαδή, πώς πήρε τη δύναμη αυτή η μητέρα μου, ποιος τη βοήθησε, πώς υπέγραψε. Εκείνη, δηλαδή το ότι μου λέει ότι τη βοήθησε το ίδιο της το παιδί, εγώ το πιστεύω, γιατί για να το πάρω και λίγο ανάποδα σε αυτούς που δεν έχουν δωρήσει τα όργανα. Δεν μπορώ εγώ να κατακρίνω κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις έχει χάσει όλη τη ζωή του κάτω από τα πόδια του και στη συνέχεια ζητώντας του να δανείσει για τα όργανα του. Δηλαδή, πραγματικά περνάνε τα χρόνια, έχουμε φτάσει στα 2 χρόνια αυτή τη στιγμή και τώρα πλέον καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει. Το βάρος και ο πόνος παραμένουν, κάθε φορά που ξυπνάμε και πριν κοιμηθούμε δεν αλλάζει. Υπάρχει όμως και αυτή η παρηγοριά, γιατί είναι σαν παρηγοριά για μας πλέον, πλέον το έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω 7 άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ζούνε μέσα από τον Χρήστο μας, τον κρατάνε κατά κάποιο τρόπο ζωντανό, τα όργανα του είναι ζωντανά, τους έσωσε, δηλαδή πιστεύω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα έστω και μέσα από το χειρότερο κομμάτι μας να πάμε και στο καλύτερο, γιατί πραγματικά πας στο καλύτερο και σώζεις όλες αυτές τις ζωές. Ξέρω, Ανδρέα μου, ότι είσαι ο μεγαλύτερος από τα αδέρφια, έχασες μικρό τον πατέρα σου, έγινες εσύ πατέρας για τα 2 σου τα 3 σου αδέρφια, γιατί έχεις και μία αδερφούλα. Μάλιστα, ναι. Είσαι δίπλα στη μάνα σου, στήριγμα, δυνατό στήριγμα, που είναι παράδειγμα για, και για άλλες οικογένειες να το ακούσουν και να το κάνουν και εκείνες. Πώς είναι να λείπει ο αδερφός σου? Πώς είναι να λείπει ο αδερφός μου? Πραγματικά, κάθε μέρα υπάρχει και άλλη μία απάντηση στην ερώτηση αυτή που μου έχετε θέσει. Έχει, δηλαδή, από το πώς συμπεριφερόμαστε μέσα στο σπίτι, από το να μπει στο δωμάτιό του και να μην τον δεις εκεί, από τα ρούχα που ακόμα τα κρατάμε και τα βλέπουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, είμαστε μία οικογένεια η οποία βασιζόταν ο ένας πάνω στον άλλον για το κάθε βήμα. Και που παραμένει κάνουμε. Αυτή. Και παραμένουμε έτσι, δηλαδή πραγματικά σε κάθε βήμα που κάνω καταλαβαίνω ότι δεν έχω τον Χρήστο δίπλα μου, γιατί πάντα ό,τι βήμα και να κάναμε, ό,τι και αν ήταν αυτό, πάντα συνεννόμασταν όλοι μαζί, προχωρούσαμε όλοι μαζί, έτσι τα έφερε ζωή, χάσαμε και τον πατέρα μας από πολύ μικρή ηλικία, μας έφερε ακόμα πιο κοντά αυτό το πράγμα. Ανδρέα μου, ξέρουμε ότι έφυγε από ένα τροχείο που οδηγούσε το μηχανάκι του. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι μας όταν οδηγούμε, τι πρέπει να προσέχουμε για να μην έχουμε την ατυχία του αδερφού σας? Είναι μία φράση την οποία την περνάμε τόσο στον τούκο, ό,τι και να δουν τα μάτια μας, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, αυτό που λέμε, βάλε ένα κράνος. Βάλε ένα κράνος, όχι για να πας σε ένα χωριό δίπλα ή να πας να οδηγήσεις 10 λεπτά, μισή ώρα, να οδηγήσεις 2 λεπτά. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει όλη σου ζωή. Δεν ξέρω πλέον, γιατί πάθαμε ό,τι πάθαμε, όταν βλέπω παιδιά τα οποία τρέχουν, προσπερνάνε, δεν φοράνε τα κράνη τους. Μακάρι να μπορούσα με κάποιο μαγικό τρόπο να τους δώσω λίγο από τον πόνο μου και την αγανάκτησή μου για να τους πω ότι απλά φορέστε τα κράνη σας και μην τρέχετε, δεν έχετε να γλιτώσετε τίποτα. Ανδρέα μου, τα λόγια σου αυτή τη στιγμή είναι ένα παράδειγμα, πραγματικά παράδειγμα, γιατί μέσα από τον δικό σου πόνο θέλεις να προστατέψεις και άλλες ψυχές για να μην ζήσουν άλλες οικογένειες αυτό που εσείς ζείτε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Ξέρουμε εδώ στο νησί της ΚΟΗ, η τροχιά κάνει ό,τι μπορεί δυνατόν. Τα καλύτερα. Συμφωνώ ότι έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά τα μέτρα της τροχέας. Και... Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι να πω. Δεν υπάρχουν λόγια.
μας είπε η μαμά και ο μεγάλος ο αδελφός, πριν 2 χρόνια δυστυχώς είχε ένα ατύχημα αδελφούλης ο Δίδυμος, το άλλο σου μισό στην ουσία. Το άλλο μισό όπως τα λέτε. Ναι. Αλλά για μένα το ευχάριστο θα πω, είναι ότι έφυγε μόνο το σώμα, όχι τα όργανα. Τα όργανα τα δώσαμε, τα 7 όργανα τα δώσαμε σε άλλες οικογένειες, στις οποίες σήμερα βρισκόμαστε να μιλάμε με τον Δότη, τον οποίο δώσε την καρδιά και ζει, και ζει. Πείτε μας πώς είναι αυτό το συνέστημα. Καταρχήν, είναι ένα υπέροχο συνέστημα. Είναι μια παρηγοριά, θα πω πάλι, γιατί πιστεύω ότι ήταν, επειδή ήταν ένα υπέροχο παιδί, υπέροχος άνθρωπος, ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος για να φύγει το σώμα του, έστω, από το δικό μας κόσμο, εν τέλει. Είναι το μόνο που μπορεί να προχωρήσει για μετά, γιατί όπως είπαμε και πριν, το άλλο μισό ήταν για μένα και ακόμα είναι. Αυτά τα 2 χρόνια νιώθω μια πλάνη, ένα κενό. Ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, δηλαδή. Αυτό, μήπως... αυτό είναι μόνο σίγουρο. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει κανείς. Θα μου πει ότι είναι 2 χρόνια, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναβιώσει. Παρόλο που έχασα και τον πατέρα μου, αλλά είμαι σε πολύ μικρή ηλικία. Αλλά ευτυχώς είχα τον μεγάλο μου, τον Ανδρέα, το οποίο έχει καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι. Το είπα αυτό. Στον Ανδρέα ότι ήταν ο δεύτερος πατέρας. Ισχύει. Με όλη την έννοια του πατέρα ήταν. Μα στάθηκε ακριβώς όπως έπρεπε να μα σταθεί. Λίγο δύσκολο βέβαια, μαζί με τη μαμά που είχε μείνει μόνη, αλλά τα καταφέρανε εν τέλει. Τα καταφέρανε. Πώς είναι, Ανδρέα μου, να κοιμάσαι και να ξυπνάς χωρίς το διπλανό κρεβάτι τον δίδυμο αδερφό σου? Πώς είναι, λοιπόν... Είναι σκληρές οι ερωτήσεις. Είναι σκληρές οι ερωτήσεις, ισχύει. Απλά σκέφτομαι ότι από την ημέρα της γέννησής μας μέχρι και την τελευταία μέρα που τον είδα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος άνθρωπος, ή το μοιράζαμε από κοινού ή το κάναμε μαζί. Σε οποιασδήποτε φάση της ζωής μας, καλές και κακές θέματα ήταν πάντα δίπλα, ο ένας τον άλλον, οτιδήποτε απασχόληση, απορία, ερώτηση, την κάναμε πάντα στον άλλον, οτιδήποτε κακό ή καλό μπορούσε να συμβεί, το μπορούσαμε και δύο. Οπότε είναι σαν να σου αποκόπτεται ο μισός σου εαυτός, γιατί πολλές φορές τολμώ να πω ότι δεν ήμασταν μισό-μισό, ήμασταν ένα, απλά σε 2 ανθρώπους μοιρασμένο. Αυτό είναι. Και νιώθω πολύ περίεργα. Ήταν συνέστημα που δεν βιώνεται. Ελπίζω κάποια στιγμή, όχι να φύγει ο πόνος, δεν θα φύγει ποτέ ο πόνος, λίγο να ξεμαλανθεί, να γίνει πιο ήπιος μέχρι εκεί. Ξέρω πως ο δικός σου πόνος είναι μεγάλος, όπως είπαμε, αφού έχασες το άλλο σου μισό. Δίνεις όμως κουράγιο και αγάπη στη μαμά, να μην την βλέπεις να πονάει, να κλαίει. Η μαμά ισχύει. Εμείς, όταν έγινε το μοιραίο ατύχημα, μέχρι και το επιβεβαίωση του θανάτου, που εγώ δεν μπορώ να το πω ακόμα, η λέξη μου είναι βαριά ακόμα, είχαμε κοιταχτεί με τον Ανδρέα και είχαμε πει ότι πρέπει να είμαστε εμείς. Απλά πώς το λέμε, έσπασε ο διάβαστος ποδάρι του, να το πούμε κακή στιγμή, κακό timing. Δεν έβαλε το κράνος εκείνη τη στιγμή που ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι άμα το φορούσε θα ήταν τελείως αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω στους υπόλοιπους ότι στα παιδιά τα νέα που οδηγάνε χωρίς κράνη, ότι δεν είναι κάτι. Είναι 5 λεπτά διαφορά να βάζει ένα κράνος, να το βγάλεις. Και να μην είναι μόνο να το σκέφτονται για τη δικιά τους ασφάλεια, που στην ουσία αυτό είναι, για την προσωπική μας ασφάλεια να εξασφαλίσουμε, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν πίσω τους. Ότι αν πάθουν κάτι, θα αφήσουν ένα κοινό πίσω τους. Μια θλίψη στους ανθρώπους που τους αγαπάνε, και δεν είναι κάτι ένα κράνος. Σώζει ζωές, σώζει καταστάσεις, προλαβαίνεις πολλά πράγματα. Μετά το χαμό του αδερφού σου, πιστεύω ότι στα λόγια της πρώτης στιγμής είπε, είπατε ότι δεν θα ξαναπάρω το μηχανάκι, όμως το μηχανάκι το έχετε πάρει, προσέχουμε την ταχύτητα, φοράμε το κράνος. Λοιπόν, όταν γυρίσαμε από την Κρήτη, η πρώτη κίνηση που κάναμε σαν οικογένεια είναι να πουληθούν τα πάντα στην οικογένεια, να μην μόνο ένα μάχη, ένα μεταφορικό μέσο. Σε νησί είμαστε, θα χρειαστεί κάποια στιγμή ένα μηχανάκι ή οτιδήποτε. Ήταν σαν συμβόλαιο ζωής που έκανα εγώ με την οικογένειά μου, γιατί ήμουν πρώτος που πήρε μηχανάκι μετά από τόσο καιρό, ότι σαν να υπογράψαμε από καρδιάς, Δημήτρη Κράνος, Δημήτρη θα προσέχεις, δεν θα τρέχεις. Και όντως, ήταν οι όροι
προϋποθέσεις που μου είπανε για να μπορώ να το πάρω. Όχι ότι δεν μπορώ να το πάρω μόνος μου, απλά είναι μια χάρη, μια υπογραφή ότι θα προσέχω. Μάνα, θα προσέχω. Και τη στιγμή που ανοίγεις την πόρτα για να φύγεις και σου σταματάει η μαμά ή ο αδερφός ο μεγάλος, θα σου πούνε, πήρες το κράνος σου. Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, ακόμα και με το αμάξι που θα οδηγήσω κάποια στιγμή, ζώνη, να προσέχω. Κιόλας ξέρουν ότι με πιστεύονται πλέον, απλά είναι πλέον ο καθημερινός εφιάλτης. Δημήτρη πρόσεχε, Ανδρέα πρόσεχε, μαμά πρόσεχε, Μαρία πρόσεχε. Να προσέχουμε. Έχει γίνει πια... Έχει γίνει βίωμα κακό. Κακό, επειδή είχαμε μια απώλεια. Είναι το καλύτερο πράγμα να μοιάζει ο τρόπο και να του έχει ασφαλεί σε οτιδήποτε πράγμα που μπορεί να γίνει σε καθημερινότητα. Γιατί όλα, πιστέψτε με, είναι μια στιγμή. Είναι ένα λεπτό. Ένα λεπτό, οτιδήποτε, είναι μια στιγμή. Και χάνονται τα πάντα. Αυτό. Τις ευχές σου θα ήθελα και την ανάσταση. Να έχουμε μια υπέροχη ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Γιατί οι στιγμές που περνάμε λόγω κορονοϊού, COVID, είναι πολύ άσχημες και οι περιοριάσεις περνούν πολύ άσχημα. Δεν μπορούν να δουν τις οικογένειές τους, δεν μπορούν να φύγουν να ξεχάσουν. Έχω να πω ένα καλό Πάσχα, ένα χρόνια πολλά σε όλους και την ασφάλεια. Που πάντων. Χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε αυτή τη συζήτηση, γιατί μέσα από αυτή τη συζήτηση θα ακουστούν πράγματα τα οποία κάποιοι αφέβαλαν και αφισβητούσαν. Και πραγματικά εύχομαι καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.